Κύριε Μητσοτάκη, σήμερα στη δευτερολογία σας μας είπατε ότι είστε πάρα πολύ περήφανος επειδή το κίνημα Me Too ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της δικής σας διακυβέρνησης. Και μάλιστα ξεκινήσατε με μια λαθροχειρία λέγοντας ότι η κυρία Μπεκατόρου εκδήλωση που οργάνωσε η κυβέρνησή σας, σε εκδήλωση που οργάνωσε η στέγη γραμμάτων και τεχνών, πρώτο έκανε δημόσια την καταγγελία της. Και το ξέρετε προφανώς. Αλλά βρίσκεστε σε μια τόσο δύσκολη θέση που πρέπει να ανεβείτε σε αυτό το βήμα και να επενέσετε τον εαυτό σας αντί, έστω στη δεύτερη ευκαιρία που είχατε, να κάνετε μια στοιχειώδη αυτοκριτική και να αναλάβετε μια στοιχειώδη πολιτική ευθύνη. Δεν το πράξατε. Μας είπατε ότι επί των ημερών σας, επειδή είστε εσείς, ξεκίνησε στην Ελλάδα το κίνημα MeToo, διότι η κυβέρνησή σας δίνει εχέγγυα στα θύματα, εχέγγυα στήριξης να προχωρήσουν στις δημόσιες καταγγελίες. Με την ίδια λογική, θα έπρεπε το κίνημα MeToo παγκοσμίως που ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2017 να το καρποθεί η κυβέρνηση του κ. Τραμπ. Διότι επί Τραμπ ξεκίνησε. Επί Τραμπ. Τώρα, αυτά τα επιχειρήματα που έρχεστε και μας λέτε από το βήμα της Βουλής είναι επιχειρήματα για μικρά παιδιά. Και βεβαίως επιμείνατε για άλλη μια φορά στο ότι δεν μπήκαμε στην ουσία των ζητημάτων. Για σας η ουσία των ζητημάτων είναι το διαδίκτυο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στο διαδίκτυο υπάρχει ένα κλίμα αρνητικό. Υπάρχει και ένα κλίμα θετικό όμως στο διαδίκτυο. Όχι μόνο το αρνητικό. Το αρνητικό να το καταδικάσουμε όλοι μαζί. Το γεγονός όμως ότι αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο δεν θα μπορούσαν μια σειρά από κρίσιμες δημόσιες καταγγελίες για προσπάθειες συγκάλυψης σε κρίσιμα θέματα να αναδειχθούν, δεν το στυλιτεύσατε, το στυλιτεύω εγώ. Σε μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη διακυβέρνησή σας. Από τις περίφημες, την περίφημη κομπίνα του σκόιλ ελικικού των προγραμμάτων του κυρίου Βρούτσι, μέχρι τα πτυχία που δεν είχε ο κύριος Διαματάρης και αναγκαστήκατε να τον διώξετε, μέχρι τις μάσκες αερόστατα που δίνατε στα παιδιά στα σχολεία, μέχρι και τα ατοπήματά σας στην Πάρνηθα και στην Ικαρία, όλα αυτά βγήκαν από το διαδίκτυο, κύριε Μητσοτάκη. Δεν βγήκαν από κανένα μεγάλο κανάλι μεγάλης εμβέλειας. Και όταν, κύριε Μητσοτάκη, όταν βρίσκεστε μπροστά στον κίνδυνο ατοπήματα δικά σας ή της κυβέρνησής σας να έχουν μια ευρύτερη δημοσιότητα διότι το διαδίκτυο φουντώνει, τότε παρεμβαίνετε μέσω και ακόμα και στη δημόσια τηλεόραση, ακόμα και στη δημόσια τηλεόραση και δίνετε εντολή να αναρτηθεί από τον κύριο Ζούλα, τον οποίο ανταμείψατε για τις υπηρεσίες του προχθές, αναβαθμίζοντας τον μισθό του, ώστε να παίρνει τον ανώτατο μισθό κρατικού λειτουργού, για να βγάζει ο κύριος Ζούλας διρεκτίβες τυχοκολλημένες στην αίθουσα σύνταξης της δημόσιας τηλεόρασης, ώστε να μην παίζουν πλάνα από την Ικαρία ή να μην παίζουν φωτογραφίες του Λιγνάδη μόνο του. Και είχατε το θράσος να μας πείτε ότι εμείς κάνουμε φωτοσόπ. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, θέλω να επανέλθω στο κρίσιμο ζήτημα της σημερινής συνεδρίασης. Και το κρίσιμο ζήτημα της σημερινής συνεδρίασης δεν θα σας απαντήσω εγώ για ποιο λόγο δεν αποπέμπετε την κυρία Μενδώνη. Εσείς πρέπει να το απαντήσετε. Ο ελληνικός λαός από εσάς περιμένει μια απάντηση σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Δεν περιμένει από την αντιπολίτευση, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τα άλλα κόμματα να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα από πώς είναι δυνατόν να μην την αποπέμπει. Εσείς πρέπει να απαντήσετε. Και θέλω να επανέλθω στην ουσία του ζητήματος, η οποία ουσία είναι ότι στις 6 του μηνός είχαμε μια δημόσια καταγγελία. Μας λέτε εκ των υστέρων, μα εμείς του ζητήσαμε την παρέτηση στις 6 του μηνός. Παρά το γεγονός ότι η ίδια η κυρία Μενδώνη είχε βγει στις 8 του μηνός σε τηλεοπτικό σταθμό και έλεγε ο κύριος Λιγνάδης δεν άντεξε το κλίμα των φημών που δημιουργούσε ένα κλειό γύρω του. Γι' αυτό οδηγήθηκε από μόνος του σε παρέτηση. Και την ίδια ημέρα, 8 του μηνός, η κυρία Μενδώνη
σε ραδιοφωνική συνέντευξή της στο ραδιοσταθμό Θέμα, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε και είπε «Δεν υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες για Λιγνάδη». Δεν υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες για Λιγνάδη. Γι' αυτό και δεν προχωρούμε στη διαδικασία περαιτέρω διερεύνησης υπόθεσης. Όταν σε όλη τη χώρα η αξιωματική αντιπολίτευση, άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλο το διαδίκτυο παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων και μη από το χώρο των τεχνών βοούσανε. Γιατί δεν προχωράτε? Γιατί δεν προχωράτε σε διερεύνηση? Μας λέτε τώρα ότι δεν προχωρήσαμε επειδή η καταγγελία αυτή δεν ήταν μηνυτήρια αναφορά. Μα στις 8 του μηνός ο δικηγόρος του Νίκου Σίγμα ήταν αυτός που πήγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και έκανε και δηλώσεις έξω από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο κύριος Γιάννης Βλάχος, ο οποίος ζητούσε από τη δικαιοσύνη να επιδείξει τα αντανακλαστικά που προσφάτως είχε επιδείξει και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ώστε να κινηθεί αυτεπαγγέλτος και σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να εξαρθρωθεί πλήρως και να βρεθεί αν πέραν του Νίκου Σίγμα υπήρχαν και άλλα πρόσωπα που έχουν υποστεί κακοποίηση. Δεν τις ακούσατε στις αυτές τις δηλώσεις? Και στις 15 του μηνός ο κύριος Ταραντήλης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έβγαινε σε δημόσια δήλωσή του κομπιάζοντας να λέει ότι ο κύριος Λιγνάδης παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, και μόνο στις 19 του μηνός καταθέτω όλα αυτά στα πρακτικά. Όταν υπήρχε πια κατατεθειμένη μήνυση, μηνυτήρια αναφορά για μη παραγεγραμμένο αδίκημα, τότε και μόνο βγήκε η κυρία Μενδώνη δημόσια να μας πει ότι ήταν ένας επικίνδυνος άνθρωπος και ότι εξαπατηθήκατε. Και ότι σας έπεισε, μας έπεισε, μίλησε σε πρώτο πληθυντικό. Και ρωτώ, γιατί διαρκώς ψάχνετε να βρείτε τι ύποπτο υπάρχει σε αυτά που λέμε. Εμείς δεν μιλάμε με γρίφους, σας ρωτάμε ευθέως. Ποιους έπεισε? Ποιοι ήταν αυτοί που αναφέρθηκε η κυρία Μενδώνη σε πρώτο πληθυντικό? Και επιπλέον θέλω να σας κάνω για μια ίστατη φορά το ερώτημα, κύριε Μητσοτάκη. Ποιος τον τοποθέτησε αυτόν τον άνθρωπο εκεί? Ποιος? Είδε φως και μπήκε? Δεν είχατε καμία σχέση εσείς που δεν τον ξέρατε καθόλου στην επιλογή? Καμία σχέση? Δεν είχε, κυρία Μενδώνη, έτσι δήλωσε. Δεν είχε. Εκτός αν αυτό είναι το ένοχο μυστικό. Αν η κυρία Μενδώνη μένει στη θέση της, επειδή αν φύγει από τη θέση της, θα βγει και θα πει δημόσια ότι εγώ τον άνθρωπο δεν τον ήξερα, όπως το έδωσε με διαρροές, τον έμαθα τρεις μέρες πριν το διορίσω και κάποιοι άλλοι με έβαλαν να τον τοποθετήσω σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, εντάξει, καθίστε τώρα κάτω. Αφήστε με να ψύχραμα συζητάμε. Κρίσιμα ερωτήματα θέτουμε. Μπορεί να τα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην τριτομιλία του. Έρχομαι τώρα σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα, το οποίο προσπαθήσατε να αναδείξετε ατυχώς κατά τη γνώμη μου, κύριε Μητσοτάκη. Ατυχώς κατά τη γνώμη μου. Επιλέξατε να επιτεθείτε ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ και στα στελέχη του, αντί να λάβετε έστω μέρος της πολιτικής ευθύνης που σας αναλογεί, και να μου ζητήσετε για άλλη μια φορά παραιτήσεις, να μου ζητήσετε να μου επιρρύψετε σε μένα προσωπικά, στο ΣΥΡΙΖΑ και σε βουλευτές, την αποκλειστικότητα της επιθετικότητας στο διαδίκτυο και των δηλώσεων, ενώ εσείς ο ίδιος, το κόμμα σας, τα στελέχη σας, ήσασταν πάντο έξω από αυτό. Κάνατε δε ειδικότερη αναφορά στον κύριο Λαζαρίδη, ενώ εδώ και μια εβδομάδα δεν έχετε πει κουβέντα για τη μέγιστη αθλειότητα σε δημόσια δήλωσή του σε τηλεοπτικό σταθμό του κύριου Χρυσοκοίδη, που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκαψε 100 ανθρώπους στο μάτι, που το είχατε κάνει σημαία και δεν πήγατε να πείτε μια κουβέντα για αυτή την αθλειότητα. Και την ίδια στιγμή επιλέξατε να φέρετε στα κυβερνητικά έδρανα, την ίδια στιγμή επιλέξατε σήμερα, αντί να σας συνοδεύει η πρώτη κυρία του πολιτισμού στη χώρα μας, η κυρία Μενδώνη, να σας συνοδεύει η κυρία Αγαπηδάκη, την οποία δεν τυχάνει να τη γνωρίζω, συμπαθεστάτη μου φαίνεται, αλλά να με συγχωρείτε, κύριε Μητσοτάκη, να με συγχωρείτε, παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη, παρακαλώ, θα ζητήσω να με ενημερώσει για τη δουλειά που κάνει στα ασυνόδευτα ανήλικα. Θέλω να ομολογήσω
ότι δεν έχω πλήρη γνώση και γι' αυτό θα τη ζητήσω να με ενημερώσει. Αν όμως η ίδια καταδέχεται να συνομιλεί με εγκληματικά ανήθικους. Αν ανέχεται, διότι η κυρία Αγαπηδάκη ήταν αυτή η οποία στις 5 Δεκεμβρίου του 2016 μου είπατε να διαγράψω για 15η φορά τον Πολάκη επειδή είπε ότι ήταν τρόλ του διαδικτύου. Ορίστε λοιπόν. Κυρία Αγαπηδάκη, 5 Δεκεμβρίου 2016, ας πούμε ένα σύνθημα που όλους τους ενώνει. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δολοφόνη. Το φασίστας δεν κάνει καλή ρήμα, ακολουθώ την κυβερνητική γραμμή. Ορίστε. Δίπλα σας την έχετε. Σεπτέμβριος του 2016, απευθυνόμενοι στον Πρωθυπουργό τότε της χώρας, σε μένα δηλαδή, εκείνη την εποχή. Εμείς πάντως θέλαμε να φύγεις με εκλογές, Αλέξη. Εσύ λύσαξες να γνωρίσεις τα καμαράκια του Κορυδαλού. Να το θυμάσαι, ναι. Κυρία Αγαπηδάκη, να τη χαίρεστε, δίπλα σας την έχετε. Δίπλα σας την έχετε και έρχεστε εδώ να μας μιλήσετε για τα τρόλ του διαδικτύου. Πάτε καλά. Προφανώς δεν έχετε εικόνα του τι ακριβώς έχετε μαζέψει γύρω σας. Και βεβαίως, άλλο ένα σημαντικό ανδραγάθημα της κυρίας Αγαπηδάκη, Απρίλιος του 2017, με ανάρτησή της στο διαδίκτυο, μετά από μια συνέντευξή μου τότε ως Πρωθυπουργό στο τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, Αλέξη, ντροπή να φτύνεις στα μούτρα τους πολίτες, δεν κάνεις για Πρωθυπουργός, είσαι εγκληματικά ανήθικος. Δεν χρειαζόταν να είσαι τόσο μα τόσο εγκληματικά ανήθικος. Κύριε Μητσοτάκη, εγώ είμαι εγκληματικά ανήθικος και έρχεστε εδώ να μας κάνετε μαθήματα. Να αναφερθούμε για τα γνωστά τρόλ του διαδικτύου. Εδώ δεν μιλάμε για δημοσιογράφους. Δεν μιλάμε για δημοσιογράφους. Παρακαλώ, δεν χρειάζεται υποβολής. Εδώ μιλάμε για τα στελέχη σας. Έχω ένα φάκελο, θα σας τον αφήσω να το διαβάσετε. Μπορεί να διασκεδάσετε με αυτόν. Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι κυβερνούσε το δολοφονικό παρακράτος του ΣΥΡΙΖΑ. Φωτιές. Άδωνης Γεωργιάδης. Απίστευτη αποκάλυψη. Πήγαν τα ΟΗΚ να διασώσουν τον Τσίπρα από τις Μαλφίδες, στις οποίες έκανε μυστικά χλιδάτες διακοπές. Tweet του Γεωργιάδη. Ο κύριος Ρωμανός, το άλλο αστέρι, δίπλα σας. Στο γραφείο σας, στην ομάδα σας, υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού, αναπληρωτής και υπεύθυνος γραφείο τύπου. Έχουμε να κάνουμε με συμμορία. Έχουμε να κάνουμε με συνωμοσία βενεζουελοποίησης. Κύριος Ρωμανός, το hashtag της εποχής, Τσίπρας Λεξοτανίλ, για να μην πω το hashtag των εκλογών, διότι είναι ανήλικο δι' ανηλίκους. Αυτοί είστε, κύριε Μητσοτάκη, σας τα χαρίζω. Αυτοί είστε, κύριε Μητσοτάκη, που έχετε το θράσος να μας κουνήσετε και το δάχτυλο για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Που φέρατε το μακελιό μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, το μακελιό, το οποίο έλεγε χαφιές του Ασλανίδη ο πατήρ Τσίπρας. Αυτά έλεγε το μακελιό. Και ο στόχος. Και ήρθατε εσείς και είπατε τα ίδια ακριβώς. Ότι η οικογένεια Τσίπρα έκανε δουλειές με τη Χούντα. Και την άλλη μέρα το μακελιό σας επιβράβευσε. Ο Μητσοτάκης επιβεβαίωσε όλα όσα έχουμε γράψει για την οικογένεια Τσίπρα. Ορίστε. Ορίστε. Θέλετε να μιλήσουμε λοιπόν για αυτά. Έχετε το θράσος να μιλήσουμε για αυτά. Ή προσφάτως η βίλα της Κλειδής την αγόρασα με 1.300.000 ευρώ. Μακελιό. Το ανακάλυψε μετά ο κύριος Κουρτάκης και ο κύριος Παπαχρήστος και το κάνανε κεντρικό θέμα. Έβγαζε η Νέα Δημοκρατία κάθε μέρα 7 ανακοινώσεις. Τώρα είναι δυνατόν. Δεν τα έχω φέρει ποτέ αυτά στη Βουλή, αλλά μη μας προκαλείτε. Μη μας προκαλείτε. Τουλάχιστον μη μας προκαλείτε. Στο θέμα των ασυνόδευτων, επιτρέψτε μου δύο κουβέντες, διότι νομίζω ότι είναι σημαντικό θέμα, στην ουσία λέει του θέματος τώρα, όχι. Και επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω αν η κυρία Αγαπηδάκη κάνει καλή δουλειά ή όχι. Πιθανώς και να κάνει καλή δουλειά. Θέλω να αναφερθώ στο ότι εσείς είπατε ψέματα. Σας πω γιατί είπατε ψέματα. Αναφερθήκατε σε δημοσιεύματα του 2016. Ναι, το 2016 η κατάσταση ήταν τραγική. Δεν αναφερθήκατε στην εικόνα που παραλάβατε το 2019, όταν ο ίδιος ο Χρυσοχοΐδης τότε βγήκε και είπε ότι παραλαμβάνουμε, έχει συνέχεια το κράτος και παραλαμβάνουμε μια κατάσταση σε όλα τα νησιά η οποία ήταν υπό έλεγχο και δεν είχαμε μηδέν ασυνόδευτα τότε. Όταν λοιπόν...
Παρακαλώ ησυχία και όχι διακοπές. Εντάξει, αν το επιχείρημά σας, κύριε Μητσοτάκη, είναι ότι ο υπουργός σας, ο σημαντικότατος σας υπουργός, έχει διπολική διαταραχή και μια λέει σωστά πράγματα και μια λέει λάθος, να μας το πείτε. Να μας το πείτε. Εγώ λέω τι δήλωση έκανε. Παρακαλώ ησυχία. Και σας λέω να δείτε ποια είναι η κατάσταση σήμερα, όπου ήρθατε εσείς για να εξάρετε εδώ τη δουλειά της κυρίας Αγαπηδάκη. Μπορεί να είναι σημαντική, επαναλαμβάνω. Εγώ την κριτική μου την έκανα σε σχέση με τη στάση της, το ύφος της, το ήθος της στο διαδίκτυο. Διότι επ' αυτού ήταν η κριτική. Όμως εδώ έχω 7 δημοσιεύματα από τα δεκάδες που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο στον ξένο τύπο, που αναφέρονται σε όλα τα δεινά που περνούν σήμερα πρόσφυγες και μετανάστες και συμπεριλαμβάνουν και κατηγορίες, δυστυχώς, και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να σκύψουμε, και κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι αυτό τώρα γίνεται, να είμαι ξεκάθαρος, αλλά μην μας λέτε ότι έχετε δημιουργήσει τη γη της επαγγελίας. Και να καταθέσω στα πρακτικά και τα μόνα έγκυρα στοιχεία στην Ελλάδα που εκδίδει κάθε 15 μέρες το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα στοιχεία που λένε ότι το εκτιμόμενο σύνολο ασυνόδευτων τον Ιούνιο του 19, όταν παραδώσαμε εμείς, ήταν 3.868. Και στις 15 Γενάρη του 2021 είναι 3.968. Δηλαδή αυξήθηκαν κατά 100, ενώ οι ροές μειώθηκαν κατά 79%. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας... Ναι, θα το καταθέσω, αλλήμον, δεν είναι. Στοιχεία είναι αυτά, τουλάχιστον να μην διαφωνούμε επί των στοιχείων. Και εν διάφορη πτώση το ζήτημα δεν είναι να αντιδικήσουμε γι' αυτό. Το ζήτημα είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως οργανωμένη πολιτεία. Και δεν ήταν σε θετική κατεύθυνση η πρώτη νομοθετική παρέμβαση που κάνατε να διαχωρίσετε τα προσφυγόπουλα, τα ασυνόδευτα, σε πάνω άνω των 15 και κάτω των 15. Δηλαδή να χρήζουν ιδιαίτερης βοήθειας και προστασίας μόνο όσο είναι κάτω των 15. Και αυτά που είναι από 15, 16, 17, να είναι όπως όλοι οι υπόλοιποι, να γυρνούν πίσω στις χώρες προέλευσής τους. Τώρα, ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και πραγματικά θα προσπαθήσω μέσα σε 3 λεπτά να ολοκληρώσω. Σέβομαι το γεγονός ότι έχετε μια πάρα πολύ σημαντική μια πολύ σημαντική υποχρέωση, η σημαντικότερη ίσως, να παραστείτε στην Σύνοδο Κορυφής. Θέλω να κλείσω λέγοντας 2 λόγια για το ζήτημα των κωδίκων, για το ζήτημα του κώδικα δεοντολογίας και των ποινικών κωδίκων, αλλά και 2 λόγια για το κρίσιμο θέμα της δημοκρατίας που πιστεύω ότι δεν το ρεφάραμε σήμερα με τη σημερινή συζήτηση. Δεν τελειώσαμε δηλαδή με την ανάγκη περαιτέρω συζήτησης στο θέμα της δημοκρατίας. Ανακοινώσατε κώδικα δεοντολογίας και αλλαγές του ποινικού κώδικα για την αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης στους εργασιακούς χώρους. Και καλά κάνατε. Αλλά κανένας κώδικας, καμία νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει αξία αν δεν αρχίζει από την ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Ας συμφωνήσουμε πρώτα εμείς, οι αρχηγοί των κομμάτων, πώς πρέπει να λειτουργούμε όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά και μετά να βάλουμε και τους κώδικες και να συμφωνήσουμε και στους κώδικες και στο πώς αυτοί θα εφαρμόζονται. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω εδώ. Σταματήστε αυτή την λαϊκιστική σπέκουλα, τη σπέκουλα περί που κάθε τόσο και λίγο τα στελέχη σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναμασάτε, περί ευθύνης των ποινικών κωδίκων, αυτός ο ποινικός λαϊκισμός. Και τώρα το έκανε αυτό προχθές στο ραδιόφωνο του Real FM ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον κύριο Χατζηνικολάου, είπε πάλι ψέματα ότι ο νέος ποινικός κώδικας είναι αυτός που έχει μετατρέψει την παιδεραστία και την ασέλγεια και τον βιασμό ανηλίκων. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς από αυτά ισχυρίστηκε, κάποιο από αυτά πάντως. Το έχει μετατρέψει από κακούργημα σε πλημέλημα. Δεν ισχύει αυτό και το γνωρίζετε. Με το νέο, το είπε ο κ. Γεωργιάδης, με το νέο ποινικό κώδικα, με το νέο ποινικό, θα σας απαντήσω, αφήστε με να ολοκληρώσω. Θα σας απαντήσω, όπως σε όλα. Ελάτε.
όπως σε όλες τις ποινές, με τον νέο ποινικό κώδικα, πράγματι, η ανώτερη ποινή είναι 15 χρόνια. Ήτανε 20. Αλλά η εκτίσιμη ποινή, αυτή που εκτίεται, είναι τα 2/5 και όχι το 1/3 της ποινής. Παλαιότερα λοιπόν είχαμε, και αυτή ήταν και η ουσία, ο πυρήνας της μεταρρύθμισης αυτής. Μια μεταρρύθμιση στην οποία συμμετείχαν επώνυμοι νομικοί από όλο το φάσμα. Αξιόλογοι άνθρωποι, χωρίς κανένας να μπορεί να πει ότι το κριτήριο ήταν το κριτήριο της σκοπιμότητας. Άρα λοιπόν παλαιότερα είχαμε ποινές ονομαστικά μεγάλες που δεν εκτίωταν. Και τώρα έχουμε ονομαστικά κατά τη μικρότερες, όμως ο συνολικός χρόνος που αυτός που κάνει κακούργημα θα μένει μέσα στη φυλακή θα είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Δεν έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο. Παρακαλώ, ησυχία. Δεν υπάρχει λοιπόν. Επίσης, ο νέος ποινικός κώδικας. Ελάτε. Προβλέπει και τιμωρεί. Θα σας πω τώρα και για το βιασμό. Παρακαλώ, όχι διάλογο. Θα σας πω και για το βιασμό. Μη με τσιγκλάτε τώρα και για να σας πω ότι στη μόνη περίπτωση όπου αξιοποιήθηκε ευνοϊκά ήταν στην περίπτωση του Νίκου Γεωργιάδη. Μη με τσιγκλάτε να το πω αυτό. Και υπήρξε άρση της ποινικής δίωξης εκεί όπου πήγαιναν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπιστούν κάποιον που καταδικάστηκε 28 μήνες. Επειδή ασέλγησε σε ανήλικους, μη με τσιγκλάτε να τα πω αυτά. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση. Αλλά καθίστε να ακούσετε. Πλέον τιμωρείται η σεξουαλική εκμετάλλευση σε όλους τους χώρους εργασίας και όχι μόνο στο δημόσιο, όπως με τον παλιό κώδικα. Ο νέος ποινικός κώδικας προβλέπει και τιμωρεί και την περίπτωση που το θύμα παγώνει από το φόβο του, που δεν υπήρχε στο προηγούμενο. Και πολλές συμπεριφορές κατά ανηλίκων. Που πριν δεν ήταν καν εγκλήματα, τώρα τιμωρούνται. Τώρα με τον νέο ορισμό του βιασμού τιμωρούνται ως κακούργημα. Και δεν υπάρχει παιδεραστία που να έγινε πλημέλημα από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως εξτομίζουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ψευδός. Η ιδέα αποπλάνηση άνω των 14 ήταν πλημέλημα με τον παλιό ποινικό κώδικα. Όμως τώρα η ποινή εκτίεται, ενώ με τον προηγούμενο απλά εξαγοράζονταν από όποιον είχε χρήματα να εξαγοράσει. Κλείνω. Πολύ σύντομα με τα θέματα της δημοκρατίας. Δεν εξαντλούνται στη σημερινή μας συζήτηση τα θέματα της δημοκρατίας. Δεν εξαντλούνται. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα, κύριε Πρόεδρε. Είχα κατηδίαν συνάντηση και συζήτηση μαζί σας στο γραφείο σας για τα ζητήματα αυτά. Είχαμε μια πολιτισμένη συζήτηση, εντούτοις παραμένει το πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα με αφορμή την πανδημία να έχει αλλάξει στη Βουλή ο τρόπος ψηφοφορίας. Είναι πρόβλημα, ουσιαστικό πρόβλημα. Να εξισορροπούν οι βουλευτές την ψήφο τους στους γραμματείς των κλεφτικών ομάδων. Είναι πρόβλημα ουσιαστικό να μην απαντάει συνήθως, όχι πάντα, ο Πρωθυπουργός στις ερωτήσεις των πολιτικών αρχηγών, αλλά να τις μετατρέπει σε ανακοινώσεις από τη Βουλή όπως αποφάσισε να κάνει σήμερα. Είναι πρόβλημα. Εδώ και 2,5 μήνες να μην έχει οριστεί ημερομηνία για την πρώην ημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τη δημοκρατία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρόβλημα όλο αυτό που βλέπουμε με τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η λίστα Πέτσα, όπου αποφασίζει το επιτελικό κράτος του Μεγάλου Μαξίμου ποια μέσα ενημέρωσης θα επιβιώσουν και ποια όχι. Με πακτολό κρατικής διαφήμισης σε χαλεπούς καιρούς. Είναι πρόβλημα αυτά που βλέπουμε στην ΕΡΤ. Η λογοκρισία, η έλλειψη πλουραλισμού και η αναβάθμιση των μισθών όσων εκεί λειτουργούν ως λογοκριτές. Είναι πρόβλημα ο νόμος που καταθέσατε προχθές για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς που τους χαρίζει την υποχρέωσή τους να πληρώνουν το τίμημα για τις τηλεοπτικές άδειες. Ας τους ενισχύετε με άλλον τρόπο, γιατί και αυτές είναι επιχειρήσεις που στην πανδημία πλήττονται, αλλά όχι αυτό που θεσπίστηκε μετά από 20 χρόνια ανομίας στο ιδιωτικό τοπίο, τη δυνατότητα δηλαδή να πληρώνουν για τη χρήση της δημόσιας συχνότητας, την υποχρέωση, όχι τη δυνατότητα. Και βεβαίως είναι πρόβλημα το γεγονός ότι απολύονται δημοσιογράφοι από μεγάλα μέσα επειδή γράφουν ρεπορτάζ τα οποία δεν αρέσουν στην κυβέρνηση. Είναι προβλήματα όλα αυτά. Και κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Με το μέτωπο των καλλιτεχνών, της νεολαίας, των εργαζόμενων και των αδύναμων που οδηγούνται στην καταστροφή από
τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται την οικονομική κρίση που έφερε η πανδημία. Όλο αυτό το μέτωπο δεν θα καταφέρετε να το οδηγήσετε στη σιωπή, να το εξωτερώσετε, ούτε να το εξαπατήσετε. Θα το βρείτε σύντομα απέναντί σας. Και όσο κρατάτε στη θέση της την κυρία Μενδώνη, τόσο θα διωγγώνεται αυτό το αίτημα και αυτό το κίνημα. Θα το βρείτε σύντομα απέναντί σας, θέλετε δεν θέλετε. Ξέρετε κάτι, εγώ αν ήθελα σήμερα να μιλήσω αποκλειστικά μικροκομματικά, θα σας έλεγα κρατήστε την κυρία Μενδώνη. Κρατήστε την, βάλτε την εκεί που είναι και μην κουνήσει ρούπι η κυρία Μενδώνη. Κρατήστε την. Θέλετε να καταθέσω στα πρακτικά τις δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ζητάνε να φύγει η κυρία Μενδώνη από την κυρία Βόζενμπεργκ μέχρι και ο κύριος Μπογδάνος. Κρατήστε την. Θέλετε να καταθέσω ακόμα και υποπτευόμενοι φορείς. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Υποπτευόμενοι φορείς βγήκαν και ξεσηκωθήκαν. Αυτό που συμβαίνει είναι μια μικρή επανάσταση για την κυρία Μενδώνη στον χώρο του πολιτισμού. Κρατήστε την. Κρατήστε την. Να ξέρετε όμως ότι θα βρείτε απέναντί σας αυτό το μέτωπο που είναι μέτωπο της κοινωνίας. Οι πολιτικές δυνάμεις του σύγχρονου προοδευτικού μετώπου από την αριστερά ως τη σοσιαλδημοκρατία, το προοδευτικό κέντρο ακόμα και φωτισμένοι άνθρωποι της δεξιάς θα είναι απέναντί σας. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτό το κίνημα να το ακούσουμε, να το αφουγκραστούμε, όχι να το καθοδηγήσουμε και να δώσουμε λύση εξουσίας στα διέξοδα που έχετε δημιουργήσει όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Μισό λεπτό. Έχει ζητήσει, κύριε Γέννη, μετά μισό λεπτό. Έχει ζητήσει το λόγο για ελάχιστα λεπτά ο κύριος Πρωθυπουργός. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Γνωρίζετε, κυρία Γεννηματά, ότι...